γύρω στις 12 παρα 5 ήρθαμε στην Παραλιακή, στον Λευκό Πύργο. Εκεί αφήσαμε τα παιδιά για μία ώρα, δηλαδή από τις 12 μέχρι 1 και 4, γιατί θέλανε να βγάλουν φωτογραφίες στις ομπρέλες, στο Λευκό Πύργο, και στη συνέχεια θα συνεχίζαμε για το εμπορικό κέντρο για φαγητό, να ψωνίσουν κάποια πράγματα που ήθελαν και εν συνεχεία να μεταβούμε στον αερολιμένα για την επιστροφή μας στο Ηράκλειο που πετούσαμε στις 7 και 10. Εκεί λοιπόν από το σταματήσαμε μέσα στο επόμενο μισάωρο, ενώ βαδίζαμε τον άλλο καθηγητή, ήμασταν 25 παιδιά και δύο συνοδοί. Εκεί ακριβώς στο Λευκό Πύργο ήμασταν. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και μας είπαν ότι δύο μαθήτριες είχαν πέσει στο νερό. Τρέξαμε πίσω προς το σημείο εκείνο και μέχρι να φτάσουμε είχε έρθει το ασθενοφόρο, πήρε τα παιδιά, ρωτήσαμε τι γίνεται λοιπά. Προληπτικά, είναι μια χαρά τα παιδιά, προληπτικά πηγαίνουμε στο νοσοκομείο του εφημερεύων το ΧΕΠΑ. Είχαν νοικιάσει ποδήλατο, είναι κάτι ποδήλατα με 4 ρόδες και με 2 παιδιά που κάθονται από δίπλα. Κακώς βέβαια που νοικιάσαμε, διότι θέλω να πω εδώ ότι στον κανονισμό της εκδρομής έχουν βάλει και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μην γίνονται. Ναι. Μεταξύ αυτών λοιπόν είχαν βάλει ότι απαγορεύεται ρητά η ενοικίαση ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων. Τέλος πάντων παράκουσαν τις εντολές και προέβησα σε αυτή την κίνηση. Όχι μόνο αυτά τα παιδιά, και άλλα παιδιά είχαν πάρει ποδήλατα. Κακώς βέβαια και ο άνθρωπος που τα ενοικίασε, δηλαδή πέρα από την ρητή απαγόρευση την οποία είχαμε δώσει εμείς, και αυτός τα ενοικίασε, κακώς τα ενοικίασε, διότι είχαν πάει πρώτα από ό,τι μου είπαν και ζήτησαν από ένα πρώτο εκεί που είχε και αυτός ποδήλατο, και αυτός τους ζήτησε ταυτότητα. Αστυνομική ταυτότητα, και τους είπε παιδιά, εάν δεν είστε 18 ετών, δεν δικαιούστε να κάνετε. Ναι. Ο άλλος δεν ρώτησε τίποτα. Όχι μόνο δεν ρώτησε, αλλά δεν τους είπε και καν ότι αυτή είναι η λωρίδα στην οποία θα πρέπει να πηγαίνετε, η λωρίδα των ποδηλάτων. Τα παιδιά πήγαν σε άλλο σημείο, ήταν δηλαδή απόσταση γύρω στα 3 μέτρα από τη θάλασσα, και κάποια στιγμή για άγνωστο λόγο δεν πιάσαν τα φρένα. Έγινε το ποδήλατο αριστερά και έπεσαν. Το ευτύχημα βέβαια είναι το ότι τα παιδιά ξέρουν πολύ καλό μπάνιο και η μία μαθήτρια βγήκε αμέσως, η άλλη παρέμεινε γύρω στο 1/4 στο νερό και αυτή παρέμεινε, κολυμπούσε δηλαδή, και παρέμεινε διότι μάζευε πράγματα από αυτά που τους πέσανε. Ήρθε η αστυνομία, ήρθε το λιμενικό, διασώστες του ΕΚΑΒ. Τα παιδιά δεν είχαν βγει, απλώς τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, αν χρειαζόταν τίποτα. Μας είπαν ότι δεν βλέπουν κάτι σημαντικό, αλλά πρέπει να κάνουν και κάποιες εξετάσεις. Και αποφάσισα εγώ σαν διευθύντης και έμεινα με τα παιδιά. Ο άλλος καθηγητής, του είπα, και πήρε το υπόλοιπο γκρουπ, τα 23 παιδιά, και έφυγαν με την πτήση χθεσινή κανονικά. Και μείναμε Θεσσαλονίκη και έχουμε μείνει εγώ μαζί με τα δύο παιδιά που θα ταξιδέψουμε απόψε. Δόξα τω Θεώ που ήταν μέχρι εκεί και δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Εκείνο που επισημαίνω από την πλευρά μου είναι ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό, το οποίο ήταν ένα ευτυχές, δυστυχές γεγονός, μπορώ να πω, καθώς είχαμε το ευτύχημα να μην θρηνήσουμε θύματα, πρέπει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας και τα συναρμόδια Υπουργεία να λάβουν μέρημνα για τη διενέργεια των σχολικών εκδρομών και ιδιαίτερα της ενοικίασης μέσων αναψυχής σε ανήλικα παιδιά. Πρέπει δηλαδή, το λέω ξεκάθαρα, να βγει εγκύκλειος από τα συναρμόδια Υπουργεία, να ενημερωθούν οι ομοσπονδίες των ενοικιαζόμενων πάσης φύσεων οχημάτων ή μέσων αναψυχής, ούτως ώστε να μην ενοικιάζουν σε παιδιά κατά επίδειξη ταυτότητας, σε παιδιά λοιπόν κάτω των 18 ετών ή της ηλικίας που ορίζει ο νόμος, κανένα μέσο αναψυχής. Χτες ήμασταν τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα, θα μπορούσε κάλλιστα να είχαμε πνιγμό, και οφείλει η πολιτεία να προστατεύσει τα παιδιά μας, και προς Θεού καμία αντίρρηση να γίνονται οι εκπαιδευτικές και άλλες εκδρομές των παιδιών. Δεν πρέπει να κοπεί αυτό. Είναι κάτι το οποίο συνάδει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών και πρέπει να γίνεται και σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε επίπεδο, αν θέλετε, ευεξίας των παιδιών και κοινωνικοποίησης τους, αλλά όχι με κινδύνους. Εκείνο που πρέπει να γίνει άμεσα λοιπόν είναι ενημέρωση με κοινή υπουργική απόφαση όλων των ομοσπονδιών ενοικιαζόμενων μέσων αναψυχής οποιουδήποτε είδους, περί μη ενοικίασης σε παιδιά ανήλικα, ή όποιος ζητάει να επιδεικνύεται ταυτότητα κτλ. Γιατί χτες, κατά πληροφορίες, ενοικιαστής που είδε τα παιδιά και πρωτοπήγαν δεν ενοικίασε εφαρμόζοντας τον νόμο, ενώ ο δεύτερος ενοικιαστής ενοικίασε όχημα
στα ανήλικα παιδιά, με αποτέλεσμα να διατρέξουν αυτό τον τεράστιο κίνδυνο.